Στα σπίτια αυτά της Μυτιλίνης, αλλά και στα αρχοντικά ολόκληρου του νησιού, γεννήθηκαν και δημιούργησαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι σε όλη την πορεία της ιστορίας του νησιού. Από τη λεγόμενη Δέκατη Μούσα, την αρχαία λυρική ποιήτρια Σαπφό από την Ερεσό, μέχρι τον ομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη από τη Γέρα, η Λέσβος είναι η γενέτειρα επιφανών ποιητών, όπως ο Αρίων, ο Τέρπανδρος και ο Αλκαίος, λογοτεχνών όπως ο Λόγκος, ο Στρατής Μυριβίλης, ο Ηλίας Βενέζης, ο Αργύρης Εφταλιώτης, ο Ασημάκης Πανσέλινος, λογίων όπως ο Μίλτος Κουντουράς, ο Δημήτρης Βερναρδάκης, ο Στρατής και ο Μίλτος Παρασκευαΐδης. Οι ζωγράφοι Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Ιακωβίδης, Λουκάς Γεραλής και άλλοι εμπνέονται τα θέματά τους από τη λεσβιακή φύση. Η τέχνη της ξυλογλυπτικής ανθεί στο νησί τον 19ο και τον 20ο αιώνα, μιας και το ξύλο της ελιάς εμπνέει τους καλλιτέχνες. Η τέχνη της κεραμικής επίσης ανθεί μέχρι σήμερα σε ένα νησί που φιλοξενεί μια σπουδαία έκθεση κεραμικής, όπου λαμβάνουν μέρος κεραμίστες από όλη την Ελλάδα και από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Από αυτά τα παράλια δεν μπορούσε παρά να επηρεαστεί και η μουσική παράδοση της Λέσβου, γεμάτη από σκοπούς και τραγούδια που υμνούν τη χαρά της ζωής, τη θάλασσα του Αιγαίου, την αγάπη. Οι χοροί του νησιού χορεύονται στα τοπικά πανηγύρια κάθε καλοκαίρι, όπου μπορεί κανείς να ακούσει και παλιά λαϊκά πολυτραγουδισμένα τραγούδια του λεγόμενου νέου κύματος της δεκαετίας του 60 και φυσικά τα ξακουστά ρεμπέτικα τραγούδια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Λέσβου, του νησιού του πολιτισμού, φροντίζουν ώστε να διατηρείται ζωντανή η μνήμη της παράδοσης και κάνουν προσπάθειες να μην χάσει η Λέσβος το χαρακτήρα της και να μην πάρει το δρόμο του μαζικού τουρισμού. Και μπορούμε να πούμε πως είναι ένα από τα νησιά του Αιγαίου που αντιστέκονται και τα καταφέρνουν.